Ας ελπίσουμε ότι θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ καλό αγώνα. Και πολύ το ψηλό του, 1.81, ο Μανούλη 1.90. Ο τέτοιος, ο Γιάννης Κρυσού. Βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας, κυρίες και κύριοι, τον Τούρκο αθλητή, ο Τζάνες Σόλτσα, 67 κιλά. Να αγωνίζεται στην κόκκινη γωνία. Εδώ είναι η είσοδος του αθλητή στο ring. Και τώρα είναι η παρουσίαση του Κύπρου αθλητή Μιχάλη Μανώλη. Και η είσοδος του. Και είναι εδώ η πανηγυρική είσοδος του, ψυχωμένος ο αθλητής. Βλέπουμε εδώ τους δύο προπονητές. Ακούγεται ο κόσμος και ο τρόπος που το καταβγάζει η φαν του Κύπριου, του Μιχάλη Μανώλη. Έβδομος αγώνας, 67 κιλά, τάι, 3 γύρι των 2 λεπτών. Στην κόκκινη γωνία. Πάλι είναι η κάρτα. Ο Ζάνε Σόλ, 19 ετών, 1.70 ύψος, 3-2 το ρεκόρ του. Ας ελπίσουμε ότι θα εκμεταλλευτεί το πολύ καλός αγώνας. Θα εκμεταλλευτεί τα σωματικά του προσόντα. Και με τα μεγάλα άκρα που λογικά θα έχει από το 1.81 που βγαίνει. Και την εμπειρία σε αγώνες. Εδώ το κοινό αναφορεί το όνομα του Κύπριου αθλητή. Τον εψυχώνει πριν δεν άξει το αγώνα. Πάντως ό,τι και να λέμε, η υποστήριξη του κόσμου ήταν υπερβολικά προς το μέρος των αθλητών μας. Άλλο ένα μπράβο στον κόσμο που έχει έρθει εδώ. Έχει κατακλείσει ασφιχτικά το Μόντε Καπούτο. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι ο κόσμος πλησιάζει πολύ υπό τα αθλήματα. Και σε αυτά τα αθλήματα. Γιατί όπως έχουμε πει, φίλε, το ποδόσφαιρο έχει κερδίσει κατά κράνος όλα τα αθλήματα. Έτοιμος ο Κύπριος στο κέντρο του ΡΙΚ. Περιμένει τόσο τον διαιτητή, τον Αλεξιλία, όσο και τον Τούρκο, τον Ζάνεζολ. Ο Ζάνεζολ κόκκινη γωνία και Μιχάλης Μανώλης στη μπλε γωνία. Τελευταίες συστάσεις από τον διαιτητή και τώρα είναι η έναρξη του αγώνα. Ξεκινάει επιθετικά το παιχνίδι ο Μανώλη. Εδώ ένα χτύπημα στον Τούρκο αθλητή. Το ρίχνει κάτω στο έδαφος. Εδώ ξανά. Χτυπάει ο Μανώλη. Βλέπουμε τον Τούρκο αθλητή να μείνεται και να κάνει αντεπίθεση κατά μέτωπο προς τον Μανώλη. Του δίνει απόσταση όμως ο Μανώλη, αν δεν κάνει λάθος Γιάννη. Ναι, ο Μανώλη κάνει λάθος τακτική. Του δίνει απόσταση, δεν το κατάει μακριά. Αν και έχει πλεονέκτημα στα χέρια. Εδώ. Τη φέρει ένα χτύμα στο κεφάλι. Ανέπτω. Συνεχόμενες αγροφές. Όσο τον έχει μακριά πάντως, μπορεί να του το κοντρολάρει, έτσι. Εδώ είναι ακόμα ένα χτύπημα που φέρει πτώση στον αντίπαλό του. Εδώ πολύ καλό χτύμα από τον Μανώλη. Εδώ μια καλή, ένα πολύ καλό χτύπημα του Μανώλη που φέρνει ένα knockdown στον αντίπαλό του. Εκμεταλλεύεται τη διαφορά έτσι στον Μανώλη, Γιάννη, έρχεται από ξυλάκι του τους δημιουργικούς θες, να το δούμε και πάλι. Εδώ βλέπουμε τον Μανώλη να χτυπά με αγωνιές στο κεφάλι, πολύ καλή η τεχνική αυτή. Εδώ ακόμα ένα χτύπημα του Μανώλη, κλωτσιά στο σώμα. Πολύ ψυχωμένος είναι ο Κύπριος αθλητής.
τον κλείθει γωνία, του χτυπάει εδώ. Του πήρε τον αέρα το ξεκίνημα, έτσι. Εδώ πιάνονται δύο αθλητές. Είναι ρήψη αντικανονική αυτή από πλευρά του Κύπρου αθλητή. Εδώ βλέπουμε τον Μανώλη να πλησιάζει στον αντίπαλό του. Εδώ πόσοι πάνε στο έδαφος. Και είναι το τέλος του πρώτου γύρου. Νομίζω είναι γύρος με έναν πρωταγωνιστή. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μανώλης υπερτερεί του αθλητή από την κόκκινη γωνία. Εδώ είναι το δεξί που έφερε πτώση στον Τούρκο αθλητή. Εδώ βλέπουμε τον Μανώλη. Εδώ είναι που κάνει πτώση. Εδώ είναι πολύ καλή τεχνική κατάρτιση του Μανώλη. Με απαωτά χτυπήματα ρίχνει τον αντίπαλό του στο έδαφος. Και εγώ θα περίμενα τον Τούρκο να είναι πιο ευέλικτος. Τώρα εύκολα να κινείται στο ρίχ. Ο Μανώλη ήταν αυτός που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έτσι. Ναι, βλέπουμε, να περισσότερο άμυνα είναι πιο ψυχωμένος ο Μανώλη. Ένταξη του δεύτερου γύρου στην κατηγορία των 67 κιλών. Στην κόκκινη γωνία είναι ο Εσό και στην μπλε γωνία είναι ο Μανώλη. Πήγαν και δύο αθλητές στο ring πολύ ψυχωμένα και ο Τούρκος αθλητής. Αν και υπερτερά ο Μανώλη τεχνικά. Δεν τα βάζει κάτω. Κλείνεται, παλεύει. Εδώ ο Μανώλη τον κλείσει η γωνία. Προσπαθεί να του βάλει χτυπήματα στο σώμα, στο κεφάλι. Να φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε τον Τούρκο αθλητή να μείνεται καλά. Πολύ καλό δεξιά από πλευρά του Μανώλη. Εδώ πέφτει κάτω ο Εσόλ. Αδικαιολόγητη είναι η πτώση του αθλητή. Εδώ πολύ καλό το χτύμα από την πλευρά του Μανώλη. Το πιέζει ξανά. Το κλείνει στη γωνία και το συνεχόμενο. Στη γωνία. Εδώ είναι μία αγωνιά στο κεφάλι. Το Λουγκάνο παίρνει το μέτρημά του από τον προπονητή. Είναι knockdown αυτή η κίνηση από τον Εδώ είναι επίθεση από τον Μαϊ και ρίχνει πετσέτα. Ρίχνει πετσέτα ο Τούρκος αθλητής. Η γωνία νικητής του αγώνα με κατάληψη του αντιπάλου, Μιχάλης Μανώλη. Νομίζω πιο καθαρή νίκη που έχουμε δει μέχρι τώρα. Εντάξει, θα μου πεις, έπεσε εκεί πετσέτα, αλλά φαινόταν ότι η διαφορά ανάμεσα στους δύο ήταν αρκετά μεγάλη, έτσι. Ήταν μεγάλη διαφορά λόγω και του ανασήματος και των αγώνων των δύο αθλητών. Πιο έτοιμος ο Μανώλη. Το πάλευε ο Τούρκος αθλητής, αλλά ήταν άπειρος. Δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί το μίτς μας που είχε με τον αντιπαλό του. Δες εδώ πώς τελειώνει. Θα ακούσουμε τον Πάμπο. Φαίνεται, έτσι. Φαίνεται το Μανέλη. Έχουμε ακούσει από τον κύριο Γιωργούδη τα προσόντα του Μανώλη, ο οποίος γυμνάζεται και μένει στην Θαϊλάνδη. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για ένα αθλητή να μπορεί να γυμνάζεται και να ζει στη χώρα η οποία έχει γεννήσει το Thai boxing. Αν αθλητή νικητή του αγώνα με κατάληξη του αντιπάλου στον
δεύτερο γύρο. Είναι ο Μανώλης Μιχάλη. Νικητή στο αγώνα με κατάληψη του αντιπάλου στον δεύτερο γύρο είναι ο Μιχάλη Μανώλη. Αγώνα, αθλητές, προπονητές,